Τι κάνετε, καλησπέρα το Λίμπερο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Έλεγα ότι είστε ήρεμος, πάντα. Από τα κυτρινόμαυρα, την περιοχή που έχει πάρα πολύ έντονο το κυτρινόμαυρο στοιχείο, τη Νέα Τρίγλια. Αυτό είναι γνωστό, τη Πάση, νομίζω. Ναι, βέβαια. Βασικά έχουν κλέψει τη δόξα τα σύλλατα που έχουν περάσει ως το πιο κυτρινόμαυρο. Αλλιώς και η Τρίγλια, νομίζω. Νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει τώρα. Α, ναι. Σας καλέσαμε γιατί υπάρχει ένα φιλικό παιχνίδι σε λίγη ώρα, κατά τις 6 ώρα νομίζω, της τοπικής ομάδας εκεί με τον Άρη. Τη σύνδεσή σας με τον Άρη την ξέρουμε. Ήσασταν παράγοντας και χορηγός επί αρκετά χρόνια, έχετε βοηθήσει την ομάδα και οικονομικά. Με την Τρίγλια τι δουλειά έχετε ακριβώς? Πρόεδρος. Πρόεδρος. Το χωριό μου είναι, οπότε εδώ για να βοηθήσω. Έτσι. Και μάλιστα τα έχετε πάει και περίφημα, κύριε Ευγενίου, γιατί αν δεν κάνουμε λάθος, εξασφαλίσατε την άνοδο στην ΓΑΜΑ Εθνική. Είχα την τύχη να έχω καλούς συνεργάτες. Μάλιστα. Και θα συνεχίσετε, θα παραμείνετε, θα την χρηματοδοτείτε, δηλαδή την ομάδα θα τη βοηθήσετε και στη ΓΑΜΑ Εθνική, κανονικά? Όσο μπορούμε και όσο δύναμη έχουμε, θα βοηθήσουμε λιγάκι. Πάντως να σας πω κάτι. Δεν σας έχει φύγει το σαράκι του ποδοσφαίρου? Εντάξει, είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει, μου αρέσει και όσο μπορώ ασχολούμαι. Mm-hmm. Η Τρίγλια πλέον, δεν ξέρω αν θα υπάρχει κάποια συνεργασία με τον Άρη πλέον. Με κάποιους παίκτες ενδεχομένως. Αυτό δεν το γνωρίζω, είναι κάτι το οποίο δεν έχει συζητηθεί. Απλώς έτυχε να πάρω τον κύριο Καρυπίδη ένα τηλέφωνο, να του ζητήσω να κάνουμε ένα φιλικό και προς τιμή τους και ο κύριος Καρυπίδης και ο κύριος Σπανός ανταποκρίθηκαν. Mm-hmm. Ναι, αυτό το φιλικό γίνεται περισσότερο έτσι σαν μια γιορτή για να... Για να γιορτάσουμε την κατάκτηση, ακριβώς, για να γιορτάσουμε την κατάκτηση του πρωταθλήματος mm-hmm. από την ομάδα της Τρίγλιας εδώ στη Χαλκιδική και επίσης για να έχουν την ευκαιρία οι συντοπίτες μας από εδώ καιρό mm-hmm. να χαρούν την ομάδα του Άρη και να γιορτάσουν, ας πούμε, και την πολυπόθετη επιστροφή στην πρώτη εθνική κατηγορία της ομάδας. Mm-hmm. Πώς βιώσατε, κύριε Ευγενίου, αυτή την εξαετία, θα πω εγώ, δεν ήταν μόνο τα 4 χρόνια σε ΓΑΜΑ και ΒΙΤΑ Εθνική, αλλά και τα 2 πριν τον υποβιβασμό μεταξύ Φθοράς και Αυθασίας, πώς τα βιώσατε εσείς? Εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν σου αρέσει, είναι κάτι το οποίο σας στεναχωρεί, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε? Ναι. Ευτυχώς η ομάδα επέστρεψε εκεί που πρέπει να είναι, οπότε όλα είναι καλά. Πώς τις βλέπετε τώρα, τις προοπτικές, τις προϋποθέσεις? Υπάρχει πολύ μεγάλη δίψα, η αλήθεια είναι, από τον κόσμο και είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Εντάξει. Ο Άρης είναι μια μεγάλη ομάδα, έτσι, δικαιωματικά πρέπει να πάρει τη θέση την οποία του αξίζει, που είναι στην πρώτη εθνική να πρωταγωνιστεί. Νομίζω με τη δύναμη του κόσμου και με τη βοήθεια της διοίκησης θα μπορέσει ο Άρης να πάει καλά. Η αλήθεια είναι ότι, διορθώστε μας αν κάνουμε λάθος, είχατε αραιώσει τις επισκέψεις σας τα τελευταία χρόνια στο Βικελίδης. Δεν πηγαίνατε πολύ στο γήπεδο. Εντάξει, υπήρχαν τότε τα προβλήματα για ένα διάστημα που δεν έχουμε κάνει με την ομάδα. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο αραιώσαμε τις επισκέψεις μας. Mm-hmm. Αλλά τώρα πάλι θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά στην ομάδα και ήδη και φέτος, ας πούμε, σε κάποια παιχνίδια πήγα. Mm-hmm. Οπότε να δούμε. Στην κουβέντα που κάνατε με τον κύριο Καρυπίδη, αφήσατε ανοιχτό το ενδεχόμενο και μιας περαιτέρω συνεργασίας, ενδεχομένως να... Κοίτα, ναι, δεν έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο. Απλώς εγώ ζήτησα την ομάδα να έρθει να κάνουμε ένα φιλικό. Mm-hmm. Προς τιμή του ανταποκρίθηκε. Ενδεχομένως να είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί αργότερα και να δούμε αν βολεύει και σε εμένα και σε αυτόν, μπορεί κάτι να γίνει. Mm-hmm. Θα ήθελα να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση που πάντοτε ήθελα να την κάνω, κύριε Ευγενίου. Από την ενασχόλησή σας με τον Άρη, τη συμμετοχή σας και στον Ερασιτέχνη και στην ΠΑΕ, μετανιώσατε ενδεχομένως, σας έχει μείνει κάτι, κάποιο παράπονο? Εμένα προσωπικά όχι. Να. Εντάξει, μου άρεσε η περίοδος με την οποία ασχολήθηκα με τον Άρη. Mm. Ήταν κάτι το οποίο θα μου μείνει εξέχαστο. Δυστυχώς τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που θα έπρεπε να είναι, τουλάχιστον η συνέχεια αυτό έδειξε. Ελπίζω η ιστορία να μας γίνει μάθημα και να μπορέσουμε πλέον να ξεπεράσουμε
όλα αυτά τα πράγματα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι δεν έχετε και πολύ χρόνο, γιατί σε λίγο θα ξεκινήσει το παιχνίδι και θέλετε να είστε εκεί κοντά στην ομάδα. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε σύντομα και στο Κλεάν της Βικελίδης. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευγενίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.